11 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα, φίλοι ακροατές. Ακούτε πάνω εδώ την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Και να υπενθυμίσουμε καταρχήν ότι σήμερα είναι Τρίτη 5 Δεκεμβρίου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Οδούλης, στη μουσική υποστήριξη ο Περικλής Ομούλης. Στο μικρόφωνο η Χρειά Σαβαλίδου. Και να καλημερίσουμε αμέσως κοντά μας τον κύριο Γιώργο Λιγούρα, προπονητή των Σαριστών. Όχι, προπονητή, πρόεδρο των Σαριστών. Κύριε Λιγούρα, καλημέρα. Και σας προήγαγα σε προπονητή, νομίζω. Είναι πιο σημαντικό ο προπονητής από τον πρόεδρο, ξέρω. Είναι πραγματική. Και καλημέρα σας, κύριε Σαπαλίδου. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Να καλημερίσουμε και την μικρή σας αθλήτρια, την Χρυσή Φωτιάδου. Καλή σου μέρα, Χρυσή. Όνομα και πράγμα, θα λέγαμε έτσι, κύριε Λιγούρα. Πράγματι. Τις τελευταίες τις επιτυχίες αυτό αποδεικνύει. Γιατί βλέπω και ένα δημοσίευμα εδώ πέρα στο Ράδιο Φλόρινα, τέσσερα κορίτσια τελική φάση του ατομικού γυναικών, 14χρονη Χρυσή Φωτιάδου θα αγωνιστεί στην Αθήνα με όλα τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής επιτραπέζης αντισφαίρησης. Ξεκινάω από αυτό γιατί είναι το τελευταίο νέο από το Σύλλογο. Πραγματικά αυτό είναι το τελευταίο κατόρθωμα της Χρυσής, θα μας πει και η ίδια περισσότερα. Θα μας πει και η ίδια και πώς προπονείται και πώς είναι όλη η μοιρή αυτή. Καταρχήν να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες πάτε πάρα πολύ καλά σε μετάλλια, στα πάντα. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Σύλλογος γνωρίζει μεγάλες επιτυχίες και αυτό είναι ως αποτέλεσμα της πολύ σκληρής και καλής δουλειάς που γίνεται στα τμήματα του Συλλόγου. Να μας πει λίγο η Χρυσή πώς τα βγάζει πέρα, εγώ το λέω έτσι απλά, με τα μαθήματα, με τις προπονήσεις, με τα ταξίδια που πρέπει να κάνει εκτός Φλόρινας. Όταν θέλεις, όλα τα προλαβαίνεις. Έχεις κάποιες ώρες προπόνηση, λίγες ώρες πιο πριν διαβάζεις και τη Σαββατοκύριακο απλά πας στα ταξίδια σου και διαβάζεις από την Παρασκευή πριν φύγεις. Πολύ απλά τα λέει η κύριε Λιγούρα, Είναι όλα θέμα θέλησης και η Χρυσή διακρίνεται για το πάθος και την οργανωτικότητά της και τα καταφέρνει. Λοιπόν, οι Σάρισες, λοιπόν, να πούμε ότι πλέον είναι ένα σύλλογος όπου υπάρχουν τμήματα ανδρών γυναικών, καταρχήν, έτσι. Πολύ σωστά. Και ακαδημίες. Ακριβώς. Τώρα, πείτε μας λίγο για τις διακρίσεις και των γυναικών ή ανδρών, αλλά και των ακαδημιών, γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι όλα, είναι πάρα πολλά αυτά που κάνουν τα παιδιά εκεί. Ο Σύλλογος είναι πολυδιάστατος, από την άποψη ότι υποστηρίζει αντρική και γυναικεία ομάδα, κατά τα πρότυπα του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου θα έλεγα, που σημαίνει ότι συμμετέχει σε διασυλλογικά πρωταθλήματα, σε πανελληνίως. Η γυναική ΕΔΕ ομάδα συμμετέχει στην Α1 εθνική κατηγορία. Πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Αγωνίζεται με τις μεγαλύτερες ομάδες και ιστορικές ομάδες της χώρας και μάλιστα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην δεύτερη θέση σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι πέρσι τελείωσε το πρωτάθλημα στην τρίτη θέση και που της έδωσε δικαίωμα να παίξει και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μιλάμε τώρα για ομάδα που παίζει σε πανελλήνιο επίπεδο, έτσι. Ακριβώς. Επίσης, να πούμε ότι τώρα συζητούσαμε μέσα πριν. Χώρια που πηγαίνουν τα παιδιά, οι αθλητές κάνουν αγώνες σε άλλες πόλεις, έχουμε διοργανώσει και στη Φλόρινα, θα έχουμε μάλλον. Κάθε χρόνο ο Σύλλογος προσπαθεί να φέρνει στη Φλόρινα μεγάλες διοργανώσεις. Ένας από τους στόχους του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη του τοπικού αθλητικού τουρισμού. Έχουμε φέρει στη Φλόρινα τα περασμένες περιόδους πάρα πολλές διοργανώσεις, με τελευταία και πιο σημαντική τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Τώρα, βέβαια, η Χρυσή είναι και μικρή, είναι και στις ακαδημίες, αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Μπορεί να παίξει εθνική. Η Χρυσή έχει κληθεί στην Εθνική Κορασίδων, στην ηλικία της, και έχει συμμετάσχει σε αγώνες της Εθνικής Ελλάδος στην Κύπρο. Μπορεί να μας πει και η ίδια για την εμπειρία της. Πριν 2 εβδομάδες ήμουν στην Κύπρο με την εθνική ομάδα. Είχα καλέσει τις 3 καλύτερες κορασίδες, με άλλα 2 κορίτσια από την Αθήνα και την Κρήτη. Και πήγαμε να συμμετέσχουμε σε ένα διεθνές επίπεδο. Το πήγαμε σχετικά καλά και ήταν μια μεγάλη εμπειρία. Η Επιτραπέζη Αντισφαίρησης, κύριε Λιγούρη, είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι ευρέως διδεδομένο σε σχέση με τα άλλα αθλήματα, είτε ομαδικά είτε ατομικά. Ας πάμε στα γήπεδα, ας αφήσουμε το στίβο. Δηλαδή είναι ένα άθλημα. Να πω του σαλονιού. Σαλονιού με την έννοια δηλαδή ότι
Δεν βλέπει εκείνο τον φανατισμό που βλέπει τα άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο. Στο... Του σαλονιού δεν είναι, γιατί απευθύνεται. Εγώ θα έλεγα, ναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ λαϊκό άθλημα, στο οποίο μπορούν να παίξουν άπαντες, ανεξαρτήτως σωματικών προσόντων. Uh-huh. Το μειονέκτημά του είναι ότι δεν έχει προβολή. Ναι. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, από επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδίας, υπάρχουν 150 με 200 σύλλογοι ενεργοί, ναι, πάνω από 3.000 αθλητές. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία πόλη που να μην έχει ένα τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Και παράλληλα με αυτούς τους επίσημους αθλητές, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος από ανθρώπους που παίζουν ερασιτεχνικά και αθλούνται και διασκεδάζουν. Άρα το επίπεδο της προβολής του αθλήματος δεν συνάδει με τον αριθμό των ατόμων που ασχολούνται με το Μάλιστα. άθλημα. Μιλούσαμε νωρίτερα, βέβαια, πριν μπούμε στον αέρα και μου λέτε ότι είναι ένα άθλημα 80 και πλέον χρόνων στη χώρα μας. Αυτό είναι αλήθεια, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία ξεκινάει στην πραγματικότητα από την Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί πρωτοπαίχτηκε στα τέλη του περασμένου του 19ου αιώνα, στις αρχές του 20ου. Ήρθε στη χώρα μας από τους πρόσφυγες από την πόλη. Mm-hmm. Ιδρύθηκαν οι πρώτες ΟΗ ομάδες, οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Που φέρουν ονομασίες από γειτονιές της πόλης, όπως το Πέρα, τα Τατάβλα κτλ. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέραμε όσο αφορά την επιτραπέζια αντισφαίρηση, γιατί εμένα η λέξη πινκ-πονκ δεν μου αρέσει καθόλου. Μου θυμίζει αυτό που λέτε το λαϊκό σπορ. Ήταν παιχνίδι βασικά για μας όταν μεγαλώναμε το πινκ-πονκ. Δεν ήταν η επιτραπέζια αντισφαίρηση που είναι αυτό που κάνετε εσείς τώρα στο σύλλογό σας, που τα παιδιά αθλούνται, έχουν διακρίσεις, έχουν βάλει στόχους. Αυτό είναι αλήθεια. Το πινκ-πονκ παραπέμπει στο παιχνίδι. Ακριβώς. Και αυτό είναι καλό. Να πω ότι δίνει την ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο να παίξει, να διασκεδάσει. Είναι και αυτό θεμητό. Εμείς από την πλευρά μας το περάσαμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο του αθλήματος, mm-hmm. ως επιτραπέζια της σφαίρησης. Mm-hmm. Και γι' αυτό δουλεύουμε συστηματικά. Να θυμίσουμε από πότε στη Φλόρινα έχουμε την επιτραπέζια της σφαίρησης. Οργανωμένα όμως, έτσι. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2009. Και οι πρώτες διακρίσεις πότε ξεκίνησαν? Οι διακρίσεις ξεκίνησαν δειλά-δειλά, σιγά-σιγά, χρόνο με το χρόνο, βάζαμε κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Και το τελευταίο χρόνο είχαμε τις μεγαλύτερες διακρίσεις. Δεν ξέρω, αν και είναι μικρή ακόμα η χρήση, να τη ρωτήσουμε αν την ενδιαφέρει επαγγελματικά η επιτραπέζια αντισφαίρηση, γιατί ξέρω ότι έχετε ένα προπονητή ο οποίος είναι από το εξωτερικό και η δουλειά του είναι αυτή να προπονεί τους αθλητές της επιτραπέζια αντισφαίρηση και τίποτα άλλο. Επίσης, ξέρω, όπως μου είπατε νωρίτερα, ότι πολλοί αθλητές σας φεύγουν στο εξωτερικό να παίξουν με ομάδες του εξωτερικού. Εσύ τι λες, πώς σου φαίνεται? Εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά, γιατί πιστεύω ότι μπορώ και ότι... Σ' αρέσει βασικά, έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω πάνω απ' όλα. Ναι. Και ότι η κόπη που κάνω θα ανταποδώσω στο μέλλον και ότι θα μπορέσω να παίξω ένα διαφανές και μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό που παίζω. Το ευχόμαστε κι εμείς αυτό. Ναι, κύριε Λιγούρα, όντως έχουμε παιδιά από εδώ που φεύγουν και παίζουν έξω τη Φλόρινα κιόλας. Κοιτάξτε, εγώ και όλοι οι συνεργάτες μου πάντα πιστεύαμε ότι η Φλόρινα σε ανθρώπινο δυναμικό είναι πάρα πολύ ψηλά και σε αθλητικά προσόντα, και αυτό που υπολείπεται είναι εμείς από τη μεριά μας, οι παλαιότεροι, να δώσουμε τις ευκαιρίες στα παιδιά να δείξουν αυτές τις ικανότητές τους. Πολλές φορές γκρινιάζουμε για τις μεγάλες πόλεις, όμως εμείς δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτα. Σίγουρα, θέλει αρκεί πολύ καλή και μεθοδευμένη δουλειά. Νωρίτερα μου είπατε ότι ετοιμάζετε και άλλες διοργανώσεις. Ετοιμάζετε, ενώ όλοι μαζί, στην επιτραπέζια αντισφαίρησης για τέλη Ιανουαρίου. Για πρώτη φορά φέτος, ναι, η Α1 γυναικών θα φύγει από την Αθήνα και θα έρθει στη Φλόρινα. Αυτό θα γίνει τέλη Ιανουαρίου, όπου οι Σάρισες θα υποδεχτούν ομάδες των Αθηνών για να διεξαχθεί η αγωνιστική κανονικά. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσες θα είναι οι ομάδες που συμμετέχουν. Γνωρίζουμε, θα είναι τρεις αθηναϊκές ομάδες. Ωραία. Και έχετε κάτι για τον Ιούνιο σε άλλο επίπεδο πιο δυνατό, ας πούμε, πιο υψηλό? Εδώ και χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να φέρουμε στη Φλόρινα ένα μεγάλο διεθνές πρωτάθλημα. Πέρσι το κάναμε στην Πρέσπα, αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές χώρες του κόσμου, φέτος θα το κάνουμε στη Φλόρινα, γιατί έχει και μεγαλύτερο γυμναστήριο και καλύτερες υποδομές. Και περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο από πολλές χώρες του εξωτερικού. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι οι Κινέζοι είναι καλύτεροι σε αυτό το άθλημα, στην επιτραπέζια αντισφαίρηση? Γιατί είχατε και επαφές και με
αθλητές από την Κίνα. Είχα και μια αθλήτρια επίσης. Αυτό είναι αλήθεια. Η Κίνα κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες στον χώρο. Μάλιστα στο τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε πριν λίγες μέρες κατέκτησε σχεδόν όλα τα μετάλλια και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις ευρωπαϊκές χώρες κυρίως να τους ανταγωνιστούν. Για να δούμε στα δικά μας πριν κλείσουμε. Πάνω σε η χώρα μας, από ό,τι μου είχατε πει νωρίτερα, είναι στη 15η θέση στις ομάδες των ανδρών σε παγκόσμια κατάταξη. Αυτό είναι αλήθεια. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Σφαίριση είναι δυνατή. Το έχει αποδείξει επανειλημμένα. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι πριν από λίγο καιρό, φέτος δηλαδή το 2017, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων, πήραμε την πρώτη θέση με τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο. Ως ο καλύτερος νέος αθλητής της Ευρώπης. Και επίσης στο παρελθόν, σε επίπεδο ομάδας, εθνικής, αντρών, έχουμε πάρει και το τρίτο μετάλλιο παίζοντας τον τελικό με τη Γερμανία και γενικά έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Και από ό,τι βλέπω θα τις κάνετε και περισσότερες, γιατί όπως διαπιστώνω ότι δουλεύετε πολύ συγκροτημένα και μεθοδικά όλα αυτά τα χρόνια και τα αποτελέσματά σας τα βλέπουμε. Είναι η χρυσή καταρχήν εδώ που είναι κοντά μας και είναι και άλλοι αθλητές που δεν τους έχουμε σήμερα μαζί. Αλλά κάποια στιγμή θα περάσουν και από εδώ, φαντάζομαι. Δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι για την ώρα. Αν έχετε εσείς κάτι να συμπληρώσετε, κάτι που μας διέφυγε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και την τοπική αυτοδιοίκηση που πάντα στέκεται κοντά μας στις προσπάθειές μας, αλλά και όλο το κοινό της Φλόρινας που μας βοηθάει όποτε το ζητάμε. Το ξέρετε πολύ καλά ότι οικονομικά είναι δύσκολο να αναπτύξεις τόσες πολλές δραστηριότητες. Όμως θεωρώ ότι έχουμε κερδίσει το σεβασμό και την εκτίμηση του κόσμου και πάντα στέκεται δίπλα μας και όλοι μαζί προχωράμε. Κάτι τελευταίο. Οι προπονήσεις πού γίνονται? Γίνονται στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου λυκείου. Γίνονται εκεί μόνο για τις ακαδημίες ή και τους μεγάλους? Και για τους μεγάλους, για όλους. Δηλαδή όλη η υποδομή βρίσκεται στο δεύτερο λύκειο, έτσι, στην λύκειο του γυμναστήριου, δεν πειράζει. Άλλωστε το Επιτροπή για τη Σφαίριση δεν απαιτεί τεράστιο χώρο. Ανάλογα με το βέβαιο που ήταν ανάλογα με τους αθλητές. Ανάλογα με το μέγεθος του συλλόγου, εμείς. Θέλετε άλλο ένα γυμναστήριο, κατάλαβα. Ναι, εμείς αναπτύσσουμε 5-6 τραπέζια σε κάθε προπόνηση, καθώς και το ρομπότ για να μπορούν να παίζουν όλες περισσότερα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές επιτυχίες να έχεις. Ευχαριστώ. Έτσι, και καλό και στο σχολείο και στα μαθήματά σου, αλλά και στον αθλητισμό.